Λοιπόν, οι περισσότεροι από εσάς θα ξέρετε αυτό το παιχνίδι ως Two Point Hospital, όπως και ο Κωστής που το έχει κάψει πάρα πολύ και μου είπε τα καλύτερα λόγια για αυτό το game. Σήμερα όμως θα παίξουμε το Two Point Campus, το οποίο κυκλοφορεί 9 του μήνα στο Steam και σε όλες τις πλατφόρμες. Xbox, PlayStation, παντού μπορείτε να το βρείτε. Υπάρχει και το Two Point County εδώ πέρα, το οποίο κάνεις login και ενσωματώνεσαι με το community του Two Point, βάζεις username, email, bla 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 και μαθαίνεις όλα τα νέα, έχεις επικοινωνία και όλα αυτά. Οπότε εγώ όταν θα είναι ενεργό αυτό θα κάνω σίγουρο λογαριασμό. Και σήμερα θα φτιάξουμε το δικό μας πανεπιστήμιο. Όλοι έχουμε το πανεπιστήμιο των ονείρων μας. Όλοι ονειρευόμαστε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι όλα τέλεια. Έτσι αυτό το πανεπιστήμιο λοιπόν μπορούμε να το κάνουμε. Είναι full χαλαρό game, είναι full εφιστικό. Και πάμε να φτιάξουμε ένα νέο game γιατί εγώ ήδη έχω παίξει. Έχω δοκιμάσει το game για να δω λίγο πάνω κάτω πώς είναι μαζί με τον Κωστή. Και μας άρεσε πάρα πολύ. Είχαμε παίξει μια full γεμάτη ώρα και δεν θέλαμε να το κλείσουμε. Νομίζω το είχαμε κλείσει γιατί κάτι είχε προκύψει και έπρεπε να κλείσουμε. Οπότε θα πάμε να το δούμε μαζί, θα κάνουμε new game. Να δούμε πώς είναι. Μου θυμίζει πάρα πολύ και YouTubers Life, όσοι έχετε παίξει YouTubers Life, και Sims. Δηλαδή είναι ένας συνδυασμός, τα γραφικά και αυτά αν παρατηρήσετε. Όσοι σας αρέσει δηλαδή Sims, YouTubers Life και τέτοια games, σίγουρα θα σας αρέσει και αυτό. Εν τω μεταξύ, οι μαθητές και τα λοιπά είναι full ιδιαίτεροι. Δεν είναι ρεαλιστική. Έχουμε κάτι γκοθάδες μαθητές, κάτι κλόουν, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Έχει να κάνεις άπειρα πράγματα. Έχει να γίνεις σεφ, έχει να γίνεις κατάσκοπος, έχει να γίνεις, βλέπετε εδώ πέρα, τις Παναγίες στα μάτια. Μέχρι και μάγος μπορείς να σπουδάσεις, Παναγία μου, γι' αυτό σας λέω. Είναι ονειρικό αυτό το πανεπιστήμιο, όλα μπορείς να τα κάνεις. Πρέπει όμως να μην έχεις παραπονεμένους τους μαθητές, γιατί έτσι και έχεις παραπονεμένους τους μαθητές, μη σας πω τι θα πάθετε. Δηλαδή, άστο. Άμα είναι παραπονεμένοι αυτοί, δεν τους έχεις να τους ταΐζεις, να τους ποτίζεις, να τους κοιμίζεις, να τους πλένεις, να τους καθαρίζεις, κάκες. Πραγματικά φυλάκια μετά θα σου πούνε. Και οι καθηγητές πάλι πρέπει να είναι καλοί, όλα αυτά. Μουσικός μπορείς να γίνεις, τα πάντα όλα μπορείς να κάνεις. Βλέπετε εδώ μερικές εικόνες. Ωστόσο, πατώ skip, τελείωσε και ολόκληρο το βιντεάκι. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Να δούμε τι θα δούμε. Ξεκινάμε με 500.000 δολάρια. Πλούσιο το κολέγιο, δεν μπορείτε να πείτε, δεν είναι καν αυτό χάντζο. Λοιπόν, ξεκινάμε σιγά σιγά για να το ανοίξουμε, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το κολέγιο. Μην το βλέπετε έτσι άδειο. Θα γεμίσει με πολύ κόσμο. Χαμός θα γίνει. First day of school. Πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως βλέπετε, πρέπει να ξεκινήσουμε με science. Να φτιάξουμε ένα. Εν τω μεταξύ, αυτή που μιλάει από πάνω έχει πάρα πολύ πλάκα. Λέει τρομερές ατάκες. Και... ωραία. Εδώ ουσιαστικά τώρα εντάξει θα μας μάθει τα πρώτα βηματάκια. Ότι κάνεις zoom την κάμερα, πας δεξιά-αριστερά, rotate με το τέτοιο. Εντάξει, εμείς τα ξέρουμε όμως γιατί είμαστε φοβεροί εδώ πέρα. Ορίστε, τα κάνουμε όλα αυτά. Και RF, κουνάς και έτσι την κάμερα. Εντάξει, αυτά είναι τα βασικά, έτσι. Όλα τα ξέρετε. Λοιπόν, και πάνω εδώ μπορείτε να δείτε τα challenges που μας βάζει για να ολοκληρώνουμε κάθε φορά. Και μας δείχνει ξεκάθαρα τι πρέπει να κάνουμε. Εδώ, όπως σας είπα, θα βάλουμε ένα science lab. Λέω να το βάλω εδώ πέρα δίπλα. Ωστόσο θα μπορούμε να κουνήσουμε μετά τα δωμάτια και να τα προσαρμόσουμε όπως ακριβώς θέλουμε. Αλλά εμείς θα το κολλήσουμε κάπως εδώ. Έτσι. Και θα βάλουμε μέσα τα βασικά πράγματα που χρειάζεται. Ένας πίνακας. Ένα πράγμα τέτοιο το οποίο θα κάνουν τα πειράματά τους τα παιδιά. Αυτό τι είναι? Πόρτα. Βασικό για να μπουν μέσα όπως καταλαβαίνετε. Ένα φυτό έτσι για το ταχτητή. Για τον ταχτητή. Βάζουμε την οθόνη εδώ πέρα και ένα ραφάκι. Τώρα αν αυτό το ραφάκι θέλουμε να το γυρίσουμε, κάνουμε πολύ απλά έτσι τσουκου τσουκου και το βάζουμε δίπλα από την πόρτα εκεί πέρα, μια χαρά είναι. Και κάπως έτσι ξεκινάμε. Τικ, για να είμαστε έτοιμοι. Μπουπ, ξεκίνησε. Πού είναι? Ναι, θέλουμε και ένα δάσκαλο όμως κυρία μου, πώς θα διδάξει εκεί μέσα. Παίρνουμε αυτόν τον κυριούλο, από το βάζουμε μέσα, κύριος. 4.200 μας έφαγε, ακριβώς είναι. Ελπίζω να κάνει καλή δουλειά τουλάχιστον. Λοιπόν, και κάπως έτσι ξεκινάς απλά τη χρονιά. Θα γίνει χαμός τώρα, θα μπει κόσμος και ντουνιάς. Θα τους κάνουμε όλους επιστήμονες εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, ωστόσο εδώ πέρα μπορείς να το πας και στο γρήγορο. Να περνάει γρήγορο γρήγορο ο κόσμος. Εδώ το έχεις play, εδώ πώς. Αν θες να πας στο αλέτερο παιδί μου, για να μην χάσεις τίποτα.
Και εδώ περιμένουμε τώρα να έρθουν οι μαθητές. Complete, λέει, scientific class. Ωραία, πρέπει να τελειώσουμε, λέει, ένα μάθημα τέτοιο. Οπότε πρέπει να έρθει κόσμος. Βλέπετε εδώ τα παιδιά που έρχονται. Μπορούμε να κάνουμε κλικ τους μαθητές για να δούμε τι χρειάζονται, τι έχουν σκοπό να κάνουν κτλ. Κτλ. Αυτός, ας πούμε, θέλει να γίνει scientist. Το παιδί. Α, καλό, τι λέει αυτό. Τι ωραίο φωνή που έχει το παιδί εδώ. Γεια σου. Έχουμε και radio. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουν μπει οι μαθητές μας στην τάξη και είναι έτοιμοι να γίνουν τρομεροί και φοβεροί. Κόνησα την κάμερα για να μπορείτε να βλέπετε τα στατιστικά ωραία και καλά εδώ πέρα του κάθε μαθητή. Βλέπετε, έχουμε και έναν γκωθά μαθητή. Γενικότερα οι μαθητές είναι λίγο ό,τι να είναι. Και εδώ μας δείχνει πόσο χαρούμενοι είναι. Και διάφορα στατιστικά. Πατάς εδώ πέρα, τσούκου τσούκου, σου λέει τα needs του. Γι' αυτό σας λέω ότι μοιάζει πάρα πολύ με Sims κτλ. Βλέπεις εδώ πέρα διάφορα, είναι γκωθ αυτός. Μπαραμπούρα. Πολλές πληροφορίες. Λοιπόν, και complete. Αυτό τώρα το περνάς και λίγο στο γρήγορο για να τελειώσει το μάθημα. Τσούκου τσούκου. Εδώ πέρα μας δείχνει κιόλας αν οι μαθητές είναι χαρούμενοι. Είναι στο 50% αυτή τη στιγμή. Τώρα λέει πρέπει να φτιάξουμε μπάνιο και να πηγαίνουν να κάνουν την ανάγκη τους. Και όπως βλέπετε εδώ είναι βρώμικα τώρα. Έχουμε βρωμιές μέσα στο τέτοιο. Κάποιος πρέπει να τα καθαρίσει γιατί αλλιώς οι μαθητές μου δεν θα είναι χαρούμενοι. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα και φτιάχνουμε και δωμάτιο για να κοιμούνται. Γιατί μας το ζητάει εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Και δωμάτιο για να κοιμούνται τα καμάρια μου. Βέβαια, γιατί θέλουν να αράζουν αυτοί. Ωστόσο, μας λέει πόσο μεγάλο μπορούμε να το κάνουμε. 2x2 λέει εδώ πέρα. Εγώ θα το κάνω. Εγώ θα το κάνω όσο θέλω. Μπορεί να το κάνω και πιο μεγάλο, παιδί μου. Εντάξει, θα το κάνω τόσο. Άντε, τόσο. Και πάμε να του βάλουμε εδώ πέρα πορτούλα. Πάμε να βάλουμε κρεβατάκια. Θα βάλουμε ένα κρεβατάκι εδώ και ένα κρεβατάκι εδώ. Θα βάλουμε μια ντουλάπα. Ορίστε. Θα βάλουμε ένα γραφείο να μελετάνε τα παιδιά μου γιατί είναι και πολύ μελετηρή. Όχι εδώ, εδώ. Τι άλλο λέει να βάλω. Προσωπικά δεν τους βάλω τίποτα άλλο. Να κάνουμε και λίγο οικονομία με τα χρήματα, παιδιά. Μην τρελαθούμε κιόλας. Και πάμε να φτιάξουμε και ένα μπανάκι. Γιατί που πας χωρίς μπάνιο. Αλλά θα το βάλουμε κοντά στο δωμάτιο, μην τους βρωμάει και όλες των παιδιών. Λοιπόν, βάζουμε ένα μπανάκι εδώ πέρα και βάζουμε τρεις τουαλετίτσες, μπόλικες μπόλικες, σε περίπτωση που το φάει από το τέτοιο δεν είναι καλό, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, θα βάλουμε και αντισηπτικό στην τουαλέτα και θα βάλουμε και αυτό που στεγνώνει τα χεράκια του. Έτοιμο και το μπάνιο, υπερπαραγωγή. Shower room! Καλέ, έξαλλοι, αυτοί οι σπίτι δεν έχουν, ενώ. Ναι, ναι! Εντάξει, θα τους βάλουμε και shower room. Εδώ επίσης μπορείτε να του βάλετε πράγματα για να τρώνε. Να πίνουν. Θα σας δείξω εγώ τώρα εδώ πέρα πώς μπορούμε να τα βάλουμε. Θα βάλουμε εδώ πέρα αυτά. Τις μηχανές. Πώς λέγονται αυτές οι μηχανές? Vent machine, κάτι τέτοιο. Και μπορείς να τους βάλεις και αυτό το διστυπτικό και διάφορα πράγματα. Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε καθαριστή, βρώμησε εδώ μέσα. Βοήθεια γρήγορα, το χρειαζόμαστε να μας κλείνει. Έχουν κάνει το πανεπιστήμιο χάλια τα παιδιά εδώ πέρα, δεν καθαρίζουν καθόλου. Οπότε χρειαζόμαστε οπωσδήποτε έναν καθαριστή. Είπαμε ότι θέλει και shower room. Οπότε θα βάλω και ένα shower room εγώ εδώ πέρα δίπλα. Βάλουμε μπανάκια. Τρία πάλι, έτσι. Είναι από την εταιρεία Sega το game και ξεκίνησε από το Two Point Hospital, το οποίο έγινε χαμός, έγινε πάταγος. Δεν ξέρω εμένα πώς μου διέφυγε πραγματικά αυτό το game και δεν το έπαιξα, αλλά έχει γίνει χαμός και σκέφτομαι να ξεκινήσω να παίζω και Two Point Hospital μετά από το Two Point Campus εδώ πέρα. Το έχω βάλει στο γρήγορο ωστόσο για να περάσει γρήγορα γρήγορα τώρα το μάθημα. Να δούμε και πόσο ευχαριστημένοι είναι οι μαθητές μας. Αυτό είναι το άγχος μας. Πόσο ευχαριστημένοι είναι. Λοιπόν, εμείς έχουμε βγάλει κάποια λεφτάκια όπως βλέπετε. Γιατί είχαμε 500.000 και τώρα έχουμε 476. Οπότε δεν έχουμε χάσει πολλά λεφτά. Πατάμε εδώ και μας δίνει κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Αυτό τώρα λέει εδώ να φτιάξουμε μία βιβλιοθήκη. Γενικότερα μας βοηθάει πάρα πολύ το game για να καταλάβουμε και το τι ακριβώς χρειάζεται. Οπότε μία βιβλιοθήκη πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Και λέω να την κάνουμε εδώ. Θα βάλουμε εδώ πέρα ένα γραφείο και άλλο γραφείο και άλλο τέτοιο να κάθονται να διαβάζουν. Είναι μελετηρά τα καμάρια μας, οπότε πρέπει λίγο
Να τους έχουμε στα όπα όπα, βάζουμε και την πορτούλα μας. Βλέπουμε αυτός εδώ τώρα τι έχει πάθει. Εντάξει, χαρούμενος είναι. Βαριέται λίγο. Τώρα εγώ τι θες να σου κάνω που βαριέσαι εσύ. Μην με αγχώνεις. Να βάλουμε κάτι για entertainment. Χάιρ λέει ένα, θέλουμε ένα assistant για τη βιβλιοθήκη μας. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε αυτόν. Φυσικά κοιτάμε και τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που βάζουμε να δουλεύουν. Κάποιοι ζητάνε περισσότερα χρήματα γιατί είναι πιο καλοί. Μας ζητάει να βάλουμε πράγματα στον εξωτερικό χώρο του κολέγιου. Να βάλουμε εδώ πέρα παγκάκια να κάθονται οι μαθητές. Θα βάλω 4 ρε παιδί μου, έτσι να αράζουν. Και τι άλλο μας θέλει? Α, τίποτα, όλα καλά. Και συνεχίζουμε. Και σιγά σιγά μπορείς να πάρεις πρωτοβουλίες φυσικά και μόνος σου, να στολίζεις. Έχει άπειρα πράγματα εδώ πέρα που μπορείς να βάλεις εξωτερικά, εσωτερικά, τα πάντα όλα. Λοιπόν, επίσης μπορούμε να ξεκλειδώνουμε items, όχι μόνο με τα δολαριάκια αυτά που μας βγάζει εδώ πέρα. Μπορούμε να παίρνουμε πράγματα και με τα λεγόμενα kudos. Τα ξεκλειδώνεις αυτά και μετά μπορείς να τα αγοράσεις με δολάρια. Τώρα δείτε εδώ τι έχει, ας πούμε. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτό εδώ πέρα? Κανένας. Λοιπόν, θα πάρω εγώ ένα τέτοιο, θα χαλάσω 15 κούντος και θα τους βάλω ένα τέτοιο και θα είναι full χαρούμενοι, παιδιά. Κοίτα εδώ πώς τρέχουν τα καμάρια μου, κοίτα εδώ που πάνε. Έλα τώρα σε παρακαλώ, να σου πω κάτι. Πάρε άλλο ένα για τη μελάρτζου. Αυτό το δωμάτιο που φτιάξαμε είναι για τους καθηγητές, παιδιά, για να πηγαίνουν και οι καθηγητές να αράζουν λίγο την πέτσα τους και να είναι ου χαλαροί. Γιατί δεν γίνεται όλοι οι μαθητές να τους έχουμε στα όπα όπα και οι καθηγητές τίποτα. Όλοι οι καθηγητές, καθαριστές, όλοι όσοι δουλεύουν στο κολέγιο πάνε εκεί να αράξουν και αυτοί οι άνθρωποι. Ψυχούλα έχουν. Παναγία μου. Εντάξει, τα δωμάτια όπως σας είπα μπορούμε να τα πειράξουμε. Μην αγχώνεστε. Δηλαδή πάμε εδώ, παίρνουμε το δωμάτιο, πατάμε εδώ πέρα που λέει pick up room, τσουπ. Και το κουνάμε. Δηλαδή, άμα δεν σας αρέσει εδώ, το βάζουμε παραπέρα. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Πατάστηκε εδώ, το κουνήσαμε. Κατάλαβες. Πάμε να φτιάξουμε αυτό τώρα με το φαγητό. Λοιπόν. Α, πρέπει επίσης, μας έχει κάποια challenges, να βάλουμε κι άλλους στο σχολείο. Τι να βάλω όμως. Να βάλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι συντηρητής. Να τα κάνει όλα και να συμφέρει. Τι να βάλουμε, να βάλουμε και άλλους καθαριστές. Γιατί έχουν μαζευτεί πολλοί εδώ πέρα. Να σου πω κάτι, θα βάλω αυτόν τον ακριβό, δεν πειράζει. Θέλω να μου έχει χαρούμενα τα παιδιά μου. Και σιγά σιγά τελειώνει και η χρονιά, όπως βλέπετε. Το staff δεν είναι πάρα πολύ χαρούμενο. 50% μου λέει εδώ πέρα. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, και είναι θυστικό. Δηλαδή. Όχι, δεν μπορεί να σταματήσει να παίζει. Βρέχει κιόλα. Όλα θα γίνουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τι μας ζητάει αρχικά. Unlock lacing place. Yes. Α, θα βάλουμε όργανο γυμναστικής. Θα τρελαθώ. Περίμενε. Πού μπορώ να το βάλω αυτό? Έξω. Θα τρελαθώ καλά. Αυτούς το όπα τους έχουμε. Θα μπορούν να έχουν όργανα γυμναστικής να γυμνάζονται. Άι, καλέ σου. Λοιπόν, τέλεια. Ωραία. Τι άλλο χρειαζόμαστε εδώ πέρα? Build room. Εδώ θα φτιάξουμε και ένα δωμάτιο για τους μαθητές, για να είναι και αυτοί ευχαριστημένοι. Να κάνουν, να αράζουν και αυτοί λίγο. Θα το βάλω εδώ πέρα. Κάτσε να βάλουμε την πόρτα. Ωραία. Να τους βάλουμε και αυτούς ένα καναπέ να αράζουν τα παιδιά μας. Λοιπόν, έτοιμο το δωμάτιο. Πάνε και πέρα, αράζουν, τρώνε, κάνουν run. Άλλο, πάμε να δούμε τι άλλο μας δέει. Εν τω μεταξύ, όταν εμένα ένα game μου δίνει διάφορα challenges τα οποία πρέπει να ολοκληρώσω, είναι το καλύτερό μου. Το καλύτερό μου. Λοιπόν, για να δούμε αυτό. Θέλει statue. Love statue. Καλή, θα χαλάσω όλο μου το λεφτά για να βάλω άγγελμα. Εντάξει. Είναι κυριομεντικοί οι άνθρωποι. Θέλουν τον άγγελο εδώ με τα. με το τόξο. Εντάξει, άμα του αρέσει αυτού του. Εγώ θα του χαλάσω χατήρι. Δεν του χαλάω χατήρι. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε άλλον έναν employee. Τι να βάλουμε, έναν καθηγητή ακόμα, λέτε. Θα βάλω έναν καθηγητή ακόμα. Level 3 Science Lab. Πρέπει να ανεβάσουμε το Science Lab μας. Για να ανεβάσουμε level στο δωμάτιό μας, πρέπει να του βάλουμε περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, θα βάλω εγώ λίγα πραγματάκια ακόμα. Όπως βλέπετε, όσο βάζουμε πράγματα, αυτό ανεβαίνει, εξελίσσεται, γίνεται καλύτερο. Και όπως σας είπα, μπορούμε να ξεκλειδώσουμε πράγματα και με κούντος. Τώρα εγώ τι να βάλω από τα δύο? Για να δω. Δεν είμαι σίγουρη για το τι θέλω να βάλω. Μπορούμε να βάλουμε αφίσες που είναι πιο φθηνές.
Decoration. Ωραία, θα του βάλω καμιά φυσούλα εδώ πέρα. I'd tell you, kids must be pretty smart. Τρία level, έτσι απλά, εύκολο. Τελείωσε η χρονιά. Τέλος. Άντε γεια. Πώς νιώθετε για την πρώτη χρονιά που τελείωσε? Εγώ είμαι πολύ περήφανη. Πήγαν όλα τέλεια. Εδώ σου δείχνει το progress, πώς το έχεις πάει, τι έχεις κάνει. Πολύ καλά τα πήγαμε νομίζω για πρώτη φορά. Βαθμό A. Όλα καλά. Award πήραμε, 0 fail. Τέλεια. Έχει να κάνεις και μάγους. Εμείς εδώ πέρα θα βάλουμε το Virtual Normality, που ουσιαστικά θα κάνουμε VR, πράγματα. Σας λέω τώρα για μαθήματα άλλο επίπεδο. Θα βάλουμε παραπάνω μάθημα, λοιπόν. Και τώρα θα μπορούμε να φτιάξουμε και αυτό το δωμάτιο. Ωστόσο μπορούμε να αλλάξουμε το κολέγιο μας και μετά να πατήσουμε Start. Λοιπόν, θα βάλουμε εδώ πέρα αυτό το δωμάτιο που είναι για το VR και θα πάρουμε και γη για να έχουμε περισσότερο χώρο και να βάλουμε και άλλα πράγματα. Και εδώ πέρα πας και άμα θέλεις μπορείς να αγοράσεις γη για να έχεις περισσότερο χώρο. Οπ, και το πλητάρι. Έτοιμο. Μπορούμε να βάλουμε και άλλο αμφιθέατρο, μας ζητάει και δεύτερο αμφιθέατρο και θέλουμε και καθηγητή για το virtual πράγμα δωμάτιο. Λοιπόν, θα βάλουμε αυτόν εδώ. Λοιπόν, καλό είναι να τσεκάρουμε τα δωμάτια σε τι κατάσταση είναι. Είναι καθαρά, ok. Λίγο το environment πρέπει να διορθώσουμε. Ουι, τελειώσαμε! Παλάκια παιδιά, τι έχουμε εδώ πέρα! Unlock πράγματα! Ουι, πάνες, κοίτα εδώ τι έχουμε. Πιάζα λέει Λανάτρα, new campus unlocked. Ο παλάκια λέμε. Hot dog κιόσκι, coffee κιόσκι, well found... Καλέ, αυτοί οι μαθητές θα είναι υπερευχαριστημένοι! Continue! Πω, τι έχει να γίνει... Χαμούλης! 74% το academic results και 59% το happiness. Παιδιά, λίγο με το happiness κάτι πρέπει να κάνουμε. Για να δω λίγο τι άλλο μπορούμε να βάλουμε. Α, μάλιστα! Αυτό μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα για να έχουμε το happiness. Oh, ναι, baby! Τώρα μάλιστα υπάρξει happiness. Αυτό είναι το σημαντικό. Ωραία, βάλαμε και αυτά τα πραγματάκια. Να βάλουμε και τίποτα άλλο τώρα που πήραμε το κολλάι. Να τους βάλω άλλο ένα τέτοιο, ρε παιδιά. Δύο τέτοια. Γιατί το happiness τους είναι που με νοιάζει εμένα. Θέλουμε να δουλεύουν άνθρωποι για αυτά, ε. Περίμενε. Assistant. Ωραία, βάλουμε αυτόν. Δουλεύει εδώ. Ωραία. Κι άλλον έναν. Αυτόν εδώ. Δουλεύει στο smoothie πράγμα. Νομίζω ότι έχουμε πάει τέλεια. 19 level είναι πάρα πολύ καλά. Το game είναι εθιστικό, δεν μπορώ να σταματήσω να παίζω πραγματικά. Το έχουμε φτάσει σε άπειρα καλό επίπεδο. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το game και εσάς το ίδιο. Αν θέλετε να ξανέχουμε υλικό από αυτό το παιχνίδι, πείτε μου. Two Point Campus λοιπόν, επικό, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε σίγουρα να παίζουμε. Αυτά νομίζω. Save and quit. Γιατί έτσι και δεν έκανα save, θα πεθάνω.